blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. It brought the Frisco quake. So you... Χρόνια πολλά, παιδιά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Άντε και του χρόνου, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Και του χρόνου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μεγάλε. Καλησπέρα σας, είμαστε από τον Αντένα. Εμείς καμιά τριανταριά είμαστε, Μανίτσα, αλλά οι καλοί παντού χωράνε. Άντε, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Χριστός. Μήπως έχετε μπερδέψει τις γιορτές, έχουμε Χριστούγεννα. Γιατί τι έγινε, μην πειράζουμε κανέναν, ναι, αμαλάχη να πούμε. Δεν πειράζεται κανέναν, αλλά βγείτε τελευταίο γιατί γιορτάζετε το Πάσχα. Άκου τι ρωτάει η γυναίκα, ρε παιδιά. Λεφτά έχουμε, Μανίτσα, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Λογαριασμό θα δώσουμε σε σένα τώρα. Στο λογαριασμό, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, όποιος έχει λεφτά γιορτάζει και όποτε θέλει. Πώς το κατάλαβες, μάγα είσαι. Άντε, Χριστός Ανέστη. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Χριστός Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, ήταν πάντως ένα χριστουγεννιάτικο ρεπορτάζ για τον Αντένα Λίζα του Κακάρου από την Κυσαριανή. Είδες που σου λέγα, Μιχαλάκη. Όποιος έχει λεφτά γιορτάζει το Πάσχα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το 15 Αύγουστο. Εμείς λεφτά έχουμε. Γι' αυτό και πήγε ο Κλάκη γιορτάζει τα γενέθλιά της κάθε τρία χρόνια. Και αυτή λεφτά έχει. Ε, τι σημαίνει τόση ώρα, δε. Χρόνια πολλά. Άντε. Αληθώς Ανέστη. Άτσι. Μανία και αδυναμία να
σαν μια μέρα το όνομα στο ράσο και εσύ θα βρεις. Γιάννη, 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 τι έχεις κάνει με τις γυναίκες όλου του κόσμου έχεις τρελάνει. Γιάννη, 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 να θέτεις φτάνει τέτοια παιχνίδια με την αγάπη. Με τα φυσικές τους ανησυχίες. Η κυρία Κουφοπούλου πρώτα, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στον κύριο Άκη. Θα ήθελα να πω ότι συνέχεια θα έχετε τον κύριο Φλωρινιώτη δίπλα σας ή στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάρετε κάποιο έτσι. Έχω τον κύριο Φλωρινιώτη δίπλα μου γιατί μ' άρεσε και μ' αρέσει το στυλ των τραγουδιών πολύ. Το κεφάτο στυλ, δηλαδή. Αυτά θέλω να λέω. Το στυλ του Γιάννη. Στα τραγούδια, το χορευτικό, το ξεσηκωσιάρικο, το ξεφαντικό, να ξεφαντώνει ο κόσμος. Εντάξει, αυτό. Άμα αλλάξουν οι εποχές, μπορείς οπωσδήποτε. Αυτό μας αρέσει και όλα να και εμείς. Και εμείς οι τηλεθεατές αυτό θέλουμε. Να ξεφαντώνουμε. Αυτό κάνουν. Καρδιά μεγάλη, κάτι καχέρια καθαρά. Έχετε και να μου απαντήσετε αν θέλετε, θεωρείτε τον εαυτό σας σαν να είστε γυναικοκατακτητής? Ναι. Έχετε, δηλαδή ο γυναικοκατακτητής για σας τι είναι, να κερδίζει το σώμα της γυναίκας ή την ψυχή της? Γιατί εγώ πιστεύω... Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε θέλει μεγάλη ανάλυση. Γι' αυτό και εγώ σας. Γυναικοκατακτητής λέγεται αυτός που, τώρα, να το πω έτσι... Λαϊκά χτυπάει την κόμενα σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά και είναι και αυτός που θέλει πιο πολύ χρόνο με το ίδιο αποτέλεσμα. Αν καταλάβατε τι εννοώ. Κατάλαβα. Έτσι. Αλλά... Εγώ στους χώρους που έχω εργαστεί μέχρι σήμερα, επειδή. Πλάσμα του κόσμου, για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από ματάκια αληθινά ότι τα αρχικά μου έχουνε σκλαβώσει κι όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει και μες στην ψευτική ζωή μονάχα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο
μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Κατάσταση, το φίλο μου το βρήκα. Αμίλητος με βλέπει, μα στην καρδιά του μπήκα. Τα χείλη του ήταν κίτρινα, τα μάτια του κομμένα. Και έκλαψα μαζί του και εκείνονε και εμένα. Γιατί να μπλέκουμε σε πάλιο ιστορίες, αφού στον κόσμο λιγοστές είναι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Δεν είμαστε άτυχοι κι αν όλα δε μου τα πες. Απλούστατα κι οι δυο μας πιστέψαμε σ' αγάπες. Είναι η καρδιά μας ενοχή και στο κρέμο μας πάει. Λυγώνεται, πονάει, αλλά ξαναγαπάει. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες, γιατί να μπλέκουμε σε πάλιο ιστορίες, αφού στον κόσμο λιγοστές είναι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Σ' άκουσα στην εστίαση γιατρών, λέω κάπου εδώ θα είναι και ο δικός μας. Σας συγχαίρω για το πρόγραμμά σας, σας συγχαίρω. Μπράβο, μπράβο. Είναι τόσο ωραίο που λέω να έχουμε κάθε βράδυ εδώ μετά το ιατρείο. Τι τραγούδι θέλετε τώρα σαν special request, doctor? Το ρίξε στο γυαλί φαρμάκι. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι να το πιω γουλιά γουλιά. Να είμαστε βέβαια και μέσα στο κλίμα της επιστήμης. Ναι, αλλά δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι. Το ξέρω εγώ. Εσείς είστε τραγουδίστρια? Οδοντίατρος. Τι γυρεύουν εδώ πέρα τώρα? Πως η κυρία είναι συνάδελφος. Ναι, η κυρία συνάδελφος. Ο κύριος τι κάνει μαζί της? Ο κύριος είναι πελάτης μου. Σε καναλίο με αρίσκο. Μήπως μαζευτήκαν πολύ τρελοί σε αυτό το σύριαλ. Και έπεται συνέχεια. Είδω. Αρίσκο. Πετάξτε τον έξω, θα μου το χέσει το πρόγραμμα. Σούλη, σπάσε! Το χρόνο είναι μέδερη σήμερα. Έχουμε κατάσταση ανάγκη. Αρρώστησε το μωρό. Η Λουίζα. Η μπέμπα τη Λουίζα. Αρίστο! Αφεντικό! Τι πονάτε, κυρία Μαζίρε. Ένα γιατρό γρήγορα. Ποιο γεννάει πάλι? Αρρώστησε η μπέμπα. Η μπέμπα? Πάω. Πού πάτε, γιατρέ μου, είστε γυναικολόγο. Και παιδίατρο, ω δεύτερη δικό τη. Πάμε, πάμε. Πάμε. Αρίστο, μη μου το αφήνει.